Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να ανοίξουμε μία συζήτηση και να λύσουμε πολλές απορίες. Απορίες οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με τον εμβολιασμό σε μικρές ηλικίες και πολλά τα μηνύματα, η αλήθεια είναι, τα οποία λαμβάνουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι καθημερινά. Θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Κατσουράκη, παιδίατρος, νεογνωλόγος, επιμελήτρια της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την αναμονή, βέβαια. Δεν πειράζει. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τον εμβολιασμό σε μικρές ηλικίες και θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα των εμβολιασμών σε παιδιά μέχρι και σήμερα, αναφορικά και με την ανταπόκριση των γονιών. Οι γονείς που εμβολιάστηκαν οι ίδιοι εμβολιάζουν και τα παιδιά τους. Εμείς στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από τις 18 Δεκεμβρίου που άνοιξε η πλατφόρμα και λειτουργεί το εμβολιαστικό μας κέντρο, έχουμε εμβολιάσει περίπου 500 παιδιά μέχρι τώρα. Εμβολιάζουμε 3 φορές την εβδομάδα, από περίπου 30 έως 50 τη φορά. Και είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι. Το μήνυμα είναι βέβαια ότι ναι, μεν η Όμικρον είναι μια σχετικά ήπια νόσος που διαδράμει ενδεχομένως και ασυμπτωματικά. Το μόνο όπλο όμως που έχουμε είναι ο εμβολιασμός, γιατί ναι, μεν είναι σπάνιο, αλλά υφίσταται ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε θανατηφόρα κατάληξη. Επομένως, συστήνουμε τον εμβολιασμό. Και εκεί θα πήγαινα. Για ποιο λόγο ένας γονέας να τρέξει να εμβολιάσει το παιδί του? Γιατί είναι το μόνο όπλο μας απέναντι στον κορονοϊό, δώσε το εμβόλιο σε αυτή τη φάση. Ναι, μεν είναι ήπια τα συμπτώματα, υπάρχει όμως και το post-COVID, δηλαδή η μετά τη λίμωξη επιπλοκές. Ακόμα και για ένα μικρό παιδί. Και για ένα μικρό παιδί, βεβαίως. Εμείς στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είχαμε 3 περιστατικά MISC, το αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο που παρουσιάζεται μετά τον κορονοϊό, για τον οποίο μάλιστα δεν χρειάζεται καν να νοσήσεις. Δηλαδή η διάγνωση μπαίνει ενδεχομένως και μόνο με ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού. Και μάλιστα κάποια ήταν πιο σοβαρά, κάποια λιγότερο. Εγώ να πω ότι στη χθεσινή εφημερία σε ένα παιδί βέβαια με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και με υποκείμενο νόσημα διαγνώσαμε πνευμονία COVID τυπική ακτινολογικικά σαν του ενήλικα. Ναι. Επομένως, ο κίνδυνος υφίσταται, δεν είναι μεγάλος, δεν προκαλούμε πανικό, αλλά υφίσταται. Τι όπως πρέπει... επίσης και οι μελέτες καινούργιες που βγαίνουν και μιλάνε και για το ζαχαρόδι διαβήτη, ο οποίος εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό στα παιδιά που νοσήσανε, σε σχέση με αυτά που δεν νοσήσανε. Και ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό, κοιμιοκαρδίτιδες. Ακριβώς. Mm-hmm. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ένας γονέας, ο οποίος έχει πάρει την απόφαση, έχει κλείσει το ραντεβού και θα σπεύσει να εμβολιαστεί το παιδί του. Τι πρέπει να προσέξει? Δεν έχει να προσέξει τίποτα. Είναι ένας μαζικός εμβολιασμός για τον οποίο δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Ενώ αν πρέπει να ενημερώσει τον γιατρό για κάτι το οποίο σας, για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί του, κάποιο πρόβλημα υγείας, αν υποχρεωμένος. Από αυτή την άποψη σας ρωτώ. Πάντα παίρνουμε ένα ιστορικό, συμπληρώνεται μια φόρμα, στην οποία ερωτώνται όλα αυτά τα σχετικά. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη για τον εμβολιασμό έναντι COVID στα παιδιά. Μάλιστα, απολύτως τίποτα λοιπόν. Εκτός από τη σοβαρή, εμπείρετη, όχι, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη, εκτός από τη σοβαρή, εμπείρετη λίμωξη, η οποία βέβαια αποτελεί αντένδειξη για οποιονδήποτε εμβολιασμό. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή περισσότερα από 10 παιδιά νοσηλεύονται σε μονάδες COVID σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Σας ανησυχεί ο αριθμός, είναι διαχειρίσιμος? Θα ήθελα και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι, δεν είμαι η πλέον ειδική για να το απαντήσει, αλλά σίγουρα τα 10 παιδιά δεν είναι λίγα και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω κάποια χρειαστήκαν και εξειδικευμένη αντιμετώπιση και φροντίδα. Ναι. Επομένως, είναι ένας αριθμός διαχειρίσιμος σε αυτή τη φάση, ο οποίος όμως μπορεί να μεγαλώσει και μπορεί να γίνουν και πιο βαριά τα περιστατικά και να χρειαστούν και μονάδα και διασωληνώσεις. Μάλιστα. Προτροπή, συμβουλή, καταλαβαίνω, να τρέξουν να εμβολιαστούν βέβαια οι περισσότεροι και γονείς, τα ίδια τους τα παιδιά βέβαια. Όλοι. Μάλιστα. Όσοι εμβολιάστηκαν γονείς, φέρνουν και τα παιδιά τους. Είναι συνειδητοποιημένοι, παιδιά και ενήλικες. Όταν προσέρχονται στο εμβολιαστικό κέντρο, είναι το μόνο μας όπλο και δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν είναι μια απλή γρήπη. Όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζουν. Όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Ας ακούσουμε τους γιατρούς, φαντάζομαι ξέρουν περισσότερα και αυτή είναι η δουλειά τους. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Δεν έχω να κερδίσω.
εμείς προτρέποντας για εμβολιασμό. Ακριβώς, ακριβώς. Ο καθένας κερδίζει την ευκαιρία του. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατσουράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά με το καλό να τα ξαναπούμε, λοιπόν.